Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κόφτη στο κόφτη, η νέα πρόταση των δανειστών για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που σημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει προκαταβολικά νέα επώδυνα μέτρα. Μένει λοιπόν να δούμε τι στάση θα κρατήσει η ελληνική πλευρά στο αυριανό Eurogroup. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά είχαμε μια πρόταση, αν χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία χαρτοπρακτική, μια ρελάνς των δανειστών απέναντι στην κυβέρνηση, που λέει το εξής, ότι θα κληθεί η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει εκ των προτέρων όλα τα μέτρα που θα κρίνει κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μπορέσει να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, και σε αυτά περιλαμβάνουμε σίγουρα μείωση του αφορολόγητου, περιλαμβάνουμε αύξηση του μεσαίου συντελεστή του ΦΠΑ και ενδεχομένως και μια σειρά από άλλα μέτρα. Και θα έχει η ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα, εφόσον επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα που απαιτείται, να μην τα ενεργοποιήσει. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάνε μέτρα εδώ και τώρα, μέτρα εδώ και τώρα τα οποία βέβαια θα εφαρμοστούν μετά το 2018, και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι κατά πόσο μπορεί η ελληνική κυβέρνηση και θέλει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει προκαταβολικά μέτρα, και βέβαια τότε η όποια ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να πει ότι εγώ αυτά τα μέτρα δεν τα εφαρμόζω, γιατί με τα υπόλοιπα, με την πορεία της οικονομίας μέχρι τότε τα πράγματα έχουν πάει καλά. Προφανώς είναι μια πρόταση την οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο κομμάτι της κυβέρνησης, η οποία καλείται, εφόσον αυτή υλοποιηθεί, ακόμα μια φορά να πάει στη Βουλή με νέα μέτρα. Είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν το ήθελε η ελληνική κυβέρνηση. Ήθελε το ζητούμενο ήταν να κλείσει την αξιολόγηση με κάποιες υποσχέσεις, με κάποιες προοπτικές, ότι ναι, ενδεχομένως στο μέλλον, αν χρειαστεί να γίνουν κάποια πράγματα, όχι όμως να κληθεί να ξανατεστάρει τις αντοχές της στην κοινοβουλευτική ομάδα σε μια ακόμα κρίσιμη ψηφοφορία. Πιστεύεις ότι θα το δεχτεί? Πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι οριακό στη διαπραγμάτευση, καθώς πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και είναι αυτό που λέμε στις αγορές η λογική του horse trading. Δίνεις, σου ζητάνε κάτι πολύ περισσότερο προκειμένου να πάρουν κάτι λιγότερο. Η προσωπική εκτίμηση, και εδώ είναι εκτίμηση που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, είναι ότι αυτό δεν θα είναι στην ολότητά του, δεν είναι τόσο εύκολο να νομοθετήσει προκαταβολικά όλα τα μέτρα του 2018. Ενδεχομένως να κάνεις κάτι που μπορείς να το περάσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα, να πας ένα βήμα παραπάνω, με αντάλλαγμα όμως να πάρεις την αξιολόγηση σχετικά άμεσα. Έτσι κι αλλιώς αύριο έχουμε το προγραμματισμένο Eurogroup στις 26 Ιανουαρίου. Η εικόνα ήταν ότι το Eurogroup αυτό θα είχε σημασία για την Ελλάδα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιμένουμε κάτι. Περιμένουμε όμως ένα σκληρό τζατζάρισμα πλευράς των υπολείπων υπουργών οικονομικών στον Ευκλήτη Τσακαλώτο, ώστε να προλυανθεί το έδαφος για τις 20 Φλεβάρια, που εκεί είναι πραγματικά το κρίσιμο Eurogroup, και μέχρι τότε θεωρητικά θα πρέπει να έχει βρεθεί μια λύση. Δεν είναι τυχαίο και το χρόνος που έγινε η πρόταση των θεσμών, μία μέρα πριν το Eurogroup, που ουσιαστικά έφεραν την ελληνική και πρωτοτελεσμένου. Mm-hmm. Ξεκάθαρα εκεί που είχε μια διαπραγματευτική γραμμή με συγκεκριμένα προτάσεις, τώρα καλείσαι σε λίγες ώρες να την αλλάξεις. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο Eurogroup. Πάντως οι πρώτες αντιδράσεις και από τα κυβερνητικά στελέχη είναι αρνητικές απέναντι στην πρόταση αυτή των δανειστών.